Έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, τον κύριο Κώστα Μανιάτη. Είναι ο πρόεδρος των τεχνικών της ΔΕΗ. Χαίρετε, κύριε Μανιάτη. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Όλα καλά? Μια χαρά, μια χαρά. Μπράβο, μπράβο. Υγεία, υγεία είναι το παν. Ωραία, yeah. Πάμε λίγο στο άλλο μας όμως θέμα, το οποίο μας, θα λέγαμε, αρκετά μας έχει απασχολήσει, κύριε Μανιάτη, ειδικά μετά και από τις αναφορές και τις ειδήσεις που διαβάζουμε για τις πρώτες εντολές, που είναι γεγονός αυτό, διακοπών ρεύματος στη χώρα, έτσι. Είναι μια πραγματικότητα. Και είναι μια πραγματικότητα γιατί το είχαμε επισημάνει εμείς εδώ και πολύ καιρό. Γιατί το αφήγημα του κυρίου Χατζηδάκη ότι θα κάνουμε το target model, το χρηματιστήριο ενέργειας και θα έχουμε μειωμένες τιμές στην ενέργεια, τελικά διαψεύστηκε και μας έλεγε ακόμα ότι θα φέρει τους καλύτερους, τους πιο ειδικούς. Και εμείς πέσαμε έξω, γιατί σαν συνδικάτο από τον Αύγουστο του 2021 λέγαμε ότι αυξήσεις είναι γύρω στο 30 με 35% και πέσαμε έξω γιατί αυξήσεις ήταν 60 με 70%. Πρέπει να καταλάβει το αφήγημά της η κυβέρνηση ότι δεν ισχύει και πρέπει να δώσει σημασία στους πολίτες, στους καταναλωτές, γιατί αυτοί οι καταναλωτές έχουν περάσει πολύ δύσκολα τα τελευταία 15 χρόνια. Είχαμε την οικονομική κρίση μέσα από τα μνημόνια, είχαμε την πανδημία και τελευταία έχουμε την ενεργειακή κρίση. Άρα πρέπει να δώσει ενδιαφέρον και να μην έχουμε διακοπές ρεύματος, γιατί πολλά παιδιά δίνουν εξετάσεις. Δίνουν στις πανελλαδικές που είναι, δίνουν εξετάσεις στα σχολεία και πρέπει να συμπαρασταθούμε. Και η κοινωνία να είμαστε αλληλέγγυοι ο ένας με τον άλλον. Και εμείς θέλουμε να ενημερώσουμε, γι' αυτό το κάναμε έκκληση από την αρχή στην κυβέρνηση, ότι οι τεχνικοί δεν είναι αυτοί που ευθύνονται και κάνουν τις διακοπές. Ευθύνονται οι πάροχοι που δίνουν τις εντολές μαζί με την κυβέρνηση. Και πρέπει να είναι κατανοητό απέναντι στην κοινωνία και στους καταναλωτές, γιατί πολλές φορές την πληρώνουμε εμείς. Είτε με πυροβολισμούς, είτε με χτυπήματα, είτε με βρίσιμο. Και καταλαβαίνετε, πρέπει να προασπίσουμε και τη δουλειά μας, αλλά κυρίως την αξιοπρέπειά μας. Και ακόμη και πυροβολισμούς δεχτήκατε, κύριε Μανιάτη. Απειλές για τη ζωή σας, καθαρά δηλαδή. Ακριβώς, έχουμε δεχτεί και έχουν τραυματιστεί. Έχουμε τέτοια γεγονότα το προηγούμενο διάστημα και, είναι, και γι' αυτό το επισημαίνουμε ότι δεν μπορούμε εμείς που δεν ευθυνόμαστε και είμαστε στην πρώτη γραμμή όποτε χρειάζεται ο καταναλωτής, είτε ήταν τα χιόνια, είτε είναι οι φωτιές, είτε χρειάζεται και να συμπαρασταθούμε και να βρεθούμε δίπλα. Είμαστε και εμείς ένα κομμάτι αυτής της κοινωνίας και γι' αυτό έχουμε ανησυχήσει από την πρώτη στιγμή και έχουμε πει ότι δεν μπορεί άλλο να γίνονται τέτοιες διακοπές. Γιατί δεν είναι η εποχή που οι λογαριασμοί ήταν πολύ χαμηλοί. Οι λογαριασμοί πλέον ξεπερνούν ένα μισθό ή μία σύνταξη. Άρα καταλαβαίνετε, υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Μεγάλη δυσκολία στους καταναλωτές να ανταποκριθούν. Και όσοι διακανονισμοί και να γίνουν, πάλι διακανονισμό στο διακανονισμό, καταλαβαίνετε, θα φτάνει σε κάποιο σημείο να πληρώνει το μηνιάτικο κάθε μήνα σε διακανονισμό. Σε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Πολύ σωστά, κύριε Μανιάτη. Ακριβώς. Λοιπόν, κρίσιμο ερώτημα τώρα. Μέχρι σήμερα, πόσες εντολές έχετε λάβει εσείς από παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος για διακοπές? Από 1η Απριλίου μέχρι τις 21 έχουμε πάρει περίπου 26.500 εντολές και έχουν εκτελεστεί περίπου το 25%. Άρα καταλαβαίνετε είναι ένα μεγάλο κομμάτι ακόμα και δεν είναι ότι σταματάμε εδώ. Συνεχίζονται κανονικά να μπαίνουν και άλλες διακοπές στο σύστημα, άρα αυξάνονται και πρέπει να γίνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί οι επιπτώσεις από τους ιδιώτες πάροχους προς το ΒΒΕ είναι πολύ μεγάλες και πρέπει να πληρώνει ρήτρα η εταιρεία προς τους ιδιώτες πάροχους. Και έχουμε τέτοια φαινόμενα, η πίεση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα, ότι αν δεν γίνει και γρήγορα η διακοπή, να πληρώνει θα πληρώνει ο ΒΒΕ. Μάλιστα, μάλιστα. 26.500 λοιπόν εντολές από 1η Απριλίου μέχρι 21η, όπως είπατε, κύριε Μανιάτη. Είναι μεγάλο το νούμερο και σε όλη τη χώρα παρατηρούνται αυτές οι εντολές. Βλέπω αυτές τις εντολές. Σε όλη την επικράτεια της χώρας. Μάλιστα, μάλιστα. Υπάρχουν δηλαδή ακόμη και νοικοκυριά που θα λέγαμε με ροδούλη, με ροφάι, υπάρχουν αυτές οι διακοπές, αυτές οι εντολές? Φυσικά και υπάρχουν. Φυσικά και έχουν έρθει τέτοιες εντολές. Απίστευτο. Μέσα στο Πάσχα κάνατε, ας πούμε, διακοπή? Στο Πάσχα κάναμε λίγες διακοπές, ναι, μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη περίπου, που ήταν μέχρι 21 του μήνα. Αλλά ξεκίνησαν από χτες όμως κανονικά, γιατί η πίεση από τους παρόχους είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Ναι. Αναφορικά τώρα με τους λογαριασμούς, για να καταλάβουμε, κύριε Μανιάτη, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφορούν καθαρά λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που έρχονται προς επιχείρηση, προς νοικοκυριό. Αφορά και την ρήτρα αναπροσαρμογής, η διακοπή. Φυσικά είναι μέσα. Α, και η ρήτρα είναι εντός. Φυσικά είναι μέσα στη τιμή. Απίστευτο, καταλαβαίνετε, ναι, ότι δεν είναι ο λογαριασμός που μπορεί να είναι 3-4 εκατοστάρικα. Ξεπερνάνε το χιλιάρικο οι λογαριασμοί όλοι αυτοί. Γι' αυτό επισημαίνουμε ότι το αφήγημα του κυρίου Χατζηδάκη σε σχέση με τη ρήτρα αναπροσαρμογής με το χρηματιστήριο ενέργειας ήταν εκτός και συγχρόνως. Θέλω να πω ότι δεν είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα, είναι εγχώριο και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν εγχώριο. Γιατί αν υπολογίσουμε από το Ιανουάριο του 2021 μέχρι τον Ιανουάριο του 2022, που δεν είχαμε ούτε πόλεμο, η αύξηση περίπου των λογαριασμών ήταν κατά 44% περισσότερο από τους Ευρωπαίους. Αλλά εκτός από αυτό, στο χρηματιστήριο ενέργειας της χώρας μας υπολογίζεται στο 100%. Στην Ευρώπη το μεγαλύτερο ποσοστό είναι η Ελβετία με 38%, η Γερμανία με 20% και η Πορτογαλία με την Ισπανία πήραν αποφάσεις τώρα και βγήκαν εκτός. Όπως με πολιτική απόφαση έγινε το χρηματιστήριο ενέργειας το 2021 που ξεκίνησε, με πολιτική απόφαση μπορούν να πάρουν και να σταματήσει. Γιατί δεν αντέχει άλλο ο κόσμος να πληρώνει αυτούς τους λογαριασμούς. Έτσι, αυτό είναι υπέρογγοι πραγματικά οι λογαριασμοί και αυτό το οποίο ενδεχομένως θα προκύψει το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Μανιάτη, ακόμη είναι νωρίς να πούμε, θα έχουμε σίγουρα μαζικές εντολές. 26.500 μέχρι στιγμής και ενδεχομένως θα ξεπεράσουν το επόμενο χρονικό διάστημα τις 100.000, λέω εγώ τώρα. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα ξεπεράσουμε. Φαίνεται πως είναι η τάση που είναι ανωδική το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε τώρα. Τι πρέπει να κάνει όμως ένας καταναλωτής? Γιατί όταν του έρχεται αυτός ο λογαριασμός, πραγματικά και όταν το αφήνει, μετά έχουμε αυτή την εντολή από εσάς, από πλευράς των παρόχων, που εσείς την εκτελείτε, έτσι να το πούμε. Είστε εκτελεστικό όργανο, δεν παίρνετε εσείς την απόφαση. Να το ξαναπούμε άλλη μια φορά αυτό, γιατί αυτό που είπατε εσείς λιθοβολούν εσάς, κύριε Μανιάτη, που δεν πρέπει κανονικά. Ακριβώς. Τι πρέπει να κάνει ο καταναλωτής όμως τώρα, κύριε Μανιάτη, τι πρέπει να κάνει, γιατί είναι μπροστά σε ένα κικαιώνα. Ναι. Ο καταναλωτής είναι ο μόνος που δεν ευθύνεται. Γιατί όταν ξεκίνησε η ρήτρα αναπροσαρμογής στο χρηματιστήριο ενέργειας, δεν έγινε καμία ενημέρωση, μα καμία, από την κυβέρνηση ή από τη ΡΑΕ, που είναι κυρίως υπεύθυνη, απέναντι στους καταναλωτές, το τι θα συμβεί, ώστε να μπορούσαν να είχαν κάνει καινούρια συμβόλαια, με κλειστά συμβόλαια, με χαμηλές τιμές, και όχι σήμερα που έρχεται και είναι υπερβολική η τιμή και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Πρέπει αυτούς τους κανόνες να τους βάλει η κυβέρνηση. Μόνο η κυβέρνηση έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι. Αυτό πρέπει να αποφασίσει και να δει και να μην πετάει τις ευθύνες αλλού. Γιατί πλέον οι ευθύνες δεν ανήκουν στους τεχνικούς. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο καθένας, ο κάθε καταναλωτής, ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς. Μάλιστα. Είναι απίστευτο τώρα να το πούμε, κύριε Μανιάτη. Μια ερώτηση που δέχομαι από ένα φίλο τηλεθεατή είναι στους πόσους λογαριασμούς μου κόβουν το ρεύμα, ας πούμε. Κυρίως το δεύτερο λογαριασμό και όταν, άμα είναι από τη ΔΕΗ, είναι περίπου πάνω από 400 ευρώ με 500 και αν είναι από άλλον πάροχο, είναι περίπου από τα 100 ευρώ και πάνω. Α, μάλιστα, από τα 100 ευρώ και πάνω οι υπόλοιποι πάροχοι, κύριε Μανιάτη, έτσι. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, τι να πούμε, είναι απίστευτο, πραγματικά. Δυστυχώς είμαστε σε πολύ δύσκολη διαδικασία. Αυτό το οποίο μπορούμε να συμβουλέψουμε ενδεχομένως στους καταναλωτές είναι, ειδικά όταν έχουν υπέργους λογαριασμούς, να πάνε να κάνουν διακανονισμό προς είτε τον πάροχο είτε τη ΔΕΗ. Δεν είναι λύση αυτή, ακριβώς, αλλά αυτή είναι μια συμβουλή, έτσι, να πάνε να κάνουν το διακανονισμό, ακριβώς, όπως πρέπει, όπως ήθιστε. Κάποια χρήματα ενδεχομένως που έχουν συγκεντρώσει οτιδήποτε, να κάνουν διακανονισμό, γιατί κινδυνεύουν πραγματικά, κύριε Μανιάτη, μας το λέτε και εσείς τώρα, να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα τα νοικοκυριά ή οι επιχειρήσεις. Και αυτό πραγματικά είναι εξωφρενικό εν έτη 2022. Δεν έχουμε τίποτα άλλο πραγματικά να πούμε και να τονίσουμε. Το είπατε και μόνος σας, 25% ήδη από τα 26.500 εντολές που είχατε έχουν εκτελεστεί. Που σημαίνει ότι 25% των σπιτιών, των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι απίστευτο αυτό. Είναι απίστευτο και δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Είναι... Αγαθό. Ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Ακριβώς. Και όχι σαν χρηματιστηριακό είδος. Ακριβώς αυτό, κύριε Μανιάτη. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν,
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Πραγματικά, εσείς τη δουλειά σας κάνετε, το ξαναλέμε άλλη μία φορά. Εσείς δυστυχώς δέχεστε τα πειρά από πλευράς των πολιτών και κυριολεκτικά, μας το είπατε πριν λίγο, πυροβολισμούς ακόμη δεχτήκατε, συνάδελφοί σας. Κάτι πρέπει να γίνει όμως, γιατί πραγματικά η κατάσταση τίνει και θα ξεφύγει ακόμη περισσότερο όσο περνάει ο καιρός και δεν γίνεται κάτι. Μια παρέμβαση της πολιτείας, αυτό αναφέρομαι. Να είστε καλά, κύριε Μανιάτη, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.